Μανώλη εδώ. Ότι ο Μανώλης είναι το άγαλμα. Εντάξει, Μανώλη, που σημαίνει όπου σε βάλω εγώ θα μείνεις ακίνητος. Και εγώ είμαι ο γλύπτης. Τώρα, για να μην μου σπάσει το γλυπτό μου, πρέπει να το προσέχω. Δεν μπορεί δηλαδή για να φτιάξω το Μανώλη να αρχίσω και να το κάνω. Θα σπάσει. Αλλάξατε ρόλους, τον είδα υπέροχος. Αλλάξε ρόλους τώρα. Έχουμε όλοι τα πόδια μας ενωμένα. Ωραία, είμαστε πίσω από την κόκκινη κορδέλα. Χαρά να αυτό θα κάνω, θα κάτσω και εγώ από εδώ να μας φεύγει με τον αέρα. Και με τα πόδια μου ενωμένα, δίνω ένα πήδημα και πάω στην άλλη μεριά. Πάμε να κάνουμε μια δοκιμή. Χοπ, και ξαναγυρίζω πίσω. Χοπ. Προσέξτε τώρα. Κάθε φορά λοιπόν που εγώ λέω ο καλός, πού είστε, εδώ. Αν πω ο κελής, λέει ότι τάχα μου είναι ανηματέρ και διτζέι. Λέει ψέματα. Είναι εξωτικό το Ιβασίλη. Και όχι μόνο είναι εξωτικό το Ιβασίλη. Έχει στο τσεπάκι του πάρα πολλές μουσικές. Άμα σας λέω. Πάμε λοιπόν όλοι πίσω. Ο καλός. Αχα. Ο κελής. Ο καλός. Ο κελής. Ο καλός. Εσένα, παιδί μου. Νικόλα. Νικόλα, την ήξερες αυτή την ιστορία στην Κο με το αμύλιτο νερό? Ναι. Ναι. Ο Νικόλας, λοιπόν, θα είναι ο πρωταγωνιστής του επόμενου παιχνιδιού. Δώστε τώρα μεγάλο χειροκρότημα. Ακόμα μια δράση για τα μικρά μας παιδιά εδώ στην πλατεία Κονίτσης. Κυρία Σταφυλοπούλου, νομίζω ότι το απίλαυσαν τα παιδιά. Και σίγουρα έχετε να μας πείτε εσείς περισσότερα πώς το βιώσατε, πώς το νιώσατε και τις εντυπώσεις σας. Εμείς είμαστε μια ομάδα μαγικές βούρες, κάνουμε θέατρο για παιδιά στην Αθήνα και ήταν καταρχάς μεγάλη έκπληξή μας που μας κάλεσε ο Δήμος της ΚΟΗ. Οι άνθρωποι είχαν δει ξανά κάποια παράστασή μας, γιατί εμείς κάνουμε κυρίως θέατρο για παιδιά. Η ιδέα ήταν να έρθει μια παράστασή μας που δεν μπορούσε όμως να ταξιδέψει και έτσι είπαμε να κάνουμε ένα θεατρικό εργαστήρι για τα παιδιά. Ο Δήμος της ΚΟΗ το πήγε λίγο ακόμα παραπέρα και είχε την ωραία ιδέα, η κυρία Βλάχου, η Σέβη Βλάχου, την ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρωτοβουλία, να κάνουμε το παιχνίδι έξω. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί τα παιδιά οικειοποιούνται μέσα από το παιχνίδι, το αστικό τοπίο, το χώρο τους. Που πόσο αστικό είναι τώρα το τοπίο της ΚΟ, αλλά παρόλα αυτά είναι μια πλατεία, έτσι, στην οποία έχουμε συνηθίσει να κάνουμε άλλα πράγματα. Ήταν πολύ εντυπωσιακό το πώς, δεν ξέρω τι θα πει και η Χαρά, νομίζω θα συμφωνήσει, το πώς τα παιδιά που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους, γίνανε μια παρέα πάρα πολύ γρήγορα, σε χρόνο ρεκόρ. Νομίζω ότι αυτό είναι η μαγεία που χρειαζόμαστε όλοι. Το πώς μπορούμε να γίνουμε ξανά κοινότητα, πώς μπορούμε να βρούμε αυτό που λέτε, να συνεργαστούμε και να βρούμε στοιχεία που μας ενώνουν. Γιατί τα στοιχεία που μας χωρίζουν τα έχουμε. Άρα τα παιδιά έχουν το παράδειγμα. Δηλαδή τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι τους μπορούν να μας δώσουν το παράδειγμα. Και νομίζω και είναι ένα μάθημα και για εμάς τους μεγάλους. Να βλέπουμε τα παιδιά πώς συνεργάζονται και από τη μια στιγμή στην άλλη γίνονται μία παρέα. Μπορούν και συνδιαμορφώνουν ο ένας το παιχνίδι του άλλου. Και νομίζω ότι η συνεργασία που προκύπτει μέσα από τα παιδιά που δεν έχουν μέσα στη ψυχή τους άλλα να τους επηρεάζουν, έτσι, και να βλέπουν προκατηλημένα τον διπλανό, μας δίνουν ένα πολύ μεγάλο μάθημα σήμερα. Και αυτό με το αστικό τοπίο, όπως το είπατε, παρατήρησα βέβαια ότι αναφερθήκατε σε θέατρο για παιδιά και όχι παιδικό θέατρο. Και θα ήθελα να μας το πείτε λίγο αυτό, γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει παιδικό θέατρο. Υπάρχει όμως θέατρο που απευθύνεται στα παιδιά, αλλά νομίζω και όχι μόνο στα παιδιά. Είστε από τις λίγες σπάνιες περιπτώσεις δημοσιογράφου και σας ευχαριστώ γι' αυτό που το ξεχωρίζετε. Δεν θέλουμε να λέμε πια παιδικό θέατρο. Είναι σαν να το υποβαθμίζουμε. Σαν να κάνουμε κάτι λιγότερο, μικρότερο για εμάς τους τοπιούς. Θα σας το πει και η Χαρά. Το θέατρο είναι θέατρο. Είτε απευθύνεται σε ενήλικες, είτε απευθύνεται σε παιδιά. Απλώς μερικές φορές για τα παιδιά το κάνεις με μεγαλύτερη ευθύνη, με μεγαλύτερη σοβαρότητα. Ή πάντως με την ίδια με αυτή που κάνεις και το θέατρο των ενηλίκων. Γιατί και τα παιδιά τα αντιλαμβάνονται όλα, έτσι. Δεν έχουμε κάτι να ξεγελάσουμε στο θέατρο στα παιδιά. Υπάρχουν λεπτομέρειες σε μια παράσταση για παιδιά που σε εμάς που είμαστε ενήλικες θεατές μπορεί να ξεφύγουν, να μας διαφύγουν και στα παιδιά να μείνουν. Και μάλιστα να είναι αυτό που θα κάνει για αυτά τη διαφορά.
Δεν ξέρω, χαρά πες. Να μας πει και η χαρά της εντυπώσης της. Να σας πει καταρχάς χαρά σε ποιο παράστηση παίζει φέτος. Λοιπόν, φέτος παίζουμε στο Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας, σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη, στο Θέατρο Αλίκη. Μια υπέροχη παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Θέλω να πω ότι τα παιδιά είναι οι πιο αυστηροί κριτές, οι πιο ειλικρινείς. Αν ένα παιδί πραγματικά ενδιαφέρεται για αυτό που βλέπει και το αγαπάει, το εκδηλώνει. Και επίσης θέλω να πω ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, γιατί εδώ πέρα είδαμε παιδιά το οποίο το είχαν πραγματικά ανάγκη όλο αυτό. Τρομακτική η ενσυναίσθησή τους, τρομερή, και είχαν ανάγκη να ακούσουν και να αφουγκραστούν ο ένας τον άλλον, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ευχαριστούμε πολύ, και αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Με αφορμή αυτό που είχατε, δεν ξέρω αν κλέβω πολύ χρόνο σας, τα παιδιά ως κοινό έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα. Μας οδηγούν, όπως είπατε και εσείς πριν, μας οδηγούν να ακούσουμε τον ψήθυρο, να ακούσουμε τα μικρά πράγματα που εμείς οι μεγάλοι μερικές φορές τα χάνουμε. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα ξανάρθουμε στην ΚΟ. Ίσως να έρθουμε το καλοκαίρι με την παράστασή μας, το Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας, θα είναι μια ωραία ευκαιρία αυτή. Είναι πολύ όμορφα. Φτάσαμε με ήλιο στο νησί, με πολύ χαρά. Ένα κάλεσμα λοιπόν και για το καλοκαίρι. Νομίζω θα σας ακούσει και η Αντιδήμαρχος και ίσως κάτι σκεφτεί και κάτι κανονίσει. Να είστε καλά, να έχουμε μια όμορφη χρονιά. Και πάρε το σκύλο από την καρέκλα και πήγαινε έτρωνε στη φωτιά. Μπράβο, πάνω στο μωρό που κοιμάται. Συγχαρητήρια, Αγγελική. Πάρε, παιδί μου, το σκύλο από το κεφάλι του μωρού. Πήγαινε τώρα κάπου αλλού εκεί πίσω να κάτσει άνετος. Γεια. Η γιαγιά. Γεια. Δεν ήρθε από εδώ η γιαγιά. Αυτά, τι άλλα νέα. Ο Άι Βασίλης ότι έφερε δώρα. Έφερε δώρα η Βασίλης. Ναι. Σε ποιο. Σε κανένα. Σε κανένα. Ναι. Πολύ ωραία, ενδιαφέρουσα δουλειά καρύβα. Συγγνώμη, σε ποιον τα έφερε. Τι γίνανε, παραμείνανε κόκκινα. Όχι. Τι γίνανε. Δεν ξέρω. Ωραίο χρώμα το, δεν ξέρω. Χειροκρότημα στο Βαγγέλη και ελάτε όλοι μαζί να παίξουμε ένα καινούργιο παιχνίδι. Ελάτε, ελάτε. Ελάτε.